Σε λίμνη μετατράπηκε μετά την έντονη βροχόπτωση της νύχτας που πέρασε ένα μεγάλο τμήμα της εισόδου του πυρηνοδικίου στο Ηράκλειο. Οι εργαζόμενοι αντίκρισαν αυτή την εικόνα μπαίνοντας το πρωί για να εργαστούν, με την οργή τους να ξεχυλίζει, καθώς όπως εξήγησαν, μια τέτοια εικόνα δεν συνάδει με το έργο της δικαιοσύνης σε μια ανεπτυγμένη υποτίθεται χώρα. Όχι, δεν είναι ποιότητα ούτε στην παροχή υπηρεσιών, αλλά ούτε και στον τρόπο εργασίας και μάλιστα σε ένα δημόσιο κτίριο και στον χώρο της δικαιοσύνης. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αν δεν επιληφθούν άμεσα οι αρμόδιοι. Δηλαδή, πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία από το Υπουργείο. Υπό το φόβο ατυχήματος, οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν ως ανάχωμα τους πάγκους, προκειμένου να μην τραυματιστεί από πτώση κάποιος πολίτης. Ενώ απέφυγαν να χρησιμοποιήσουν και ηλεκτρικό ρεύμα, αφού τα νερά από την οροφή έτρεχαν μέσα από τα φώτα. Εστάζει το νερό μέσα από τα φώτα και δεν μπορούμε να ανάψουμε ούτε φώτα, κινδυνεύουμε. Και είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα σημερινό. Αυτό γίνεται κάθε φορά που έχει κακοκαιρία. Για ένα γνωστό πρόβλημα, εδώ και 3 χρόνια έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, που εξήγησαν ότι οι εικόνες ντροπή σε ένα κτίριο που ούτως ή άλλως καταραίει, οφείλονται στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο δεύτερος όροφος, που στεγαζόταν παλιότερα η λέσχη αξιωματικών. Πολλά από τα προβλήματα τα δημιουργεί η λέσχη. Το κτίριο της λέσχης, το οποίο είναι σε εγκατάλειψη πλήρη. Κάποιες αίθουσες εκεί πέρα έχουν γίνει περιστερώνες. Εμπλέκονται φορείς διάφοροι, το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το δικό μας κτίριο, η κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και είναι ένας μήλος. Το θέμα είναι ότι ταλαιπωρούμαστε εμείς, ταλαιπωρούνται οι πολίτες και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουμε από οποιαδήποτε κακή κατάσταση των γερικών συνθήκων. Σήμερα ο χώρος είναι εγκαταλελειμμένος, τα νερά καλύπτουν όταν βρέχει όλο το πάτωμα, ενώ νεκρά πουλιά και ζώα συμπληρώνουν την τραγική εικόνα που επικρατεί και που μέχρι σήμερα κανείς, με δεδομένα και τα προβλήματα στατικότητας του κτηρίου, δεν έχει επιδείξει το ανάλογο ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας. Πρέπει άμεσα το Υπουργείο να δείξει ενδιαφέρον για να κινηθούν διαδικασίες επισκευής του κτηρίου.